Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Παίζουμε City Skylines και χτίζουμε την πόλη της Ατλαντίδας. Στο σημερινό επεισόδιο θα φτιάξουμε ένα μοναδικό εθνικό δρυμό. Στη συνέχεια, ή μάλλον πριν φτιάξουμε τον εθνικό δρυμό, θα φτιάξουμε κάποιες ζώνες για γραφεία και μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Και στη συνέχεια θα γεμίσουμε διάφορα κενά και διάφορες λεπτομέρειες που θα κάνουν την πόλη μας ακόμα πιο όμορφη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο εθνικός δρυμός λοιπόν θα γίνει πάνω σε αυτό εδώ το βουναλάκι. Αφού πρώτα επεκτείνουμε εδώ πέρα τις ζώνες για γραφεία κλπ. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα θα αναγκαστώ να καταστρέψω τα καλώδια ρεύματος, οπότε θα χρειαστούμε ηλεκτρισμό, σύνδεση ηλεκτρισμού με αυτή εδώ την περιοχή προσωρινά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο, θα φτιάξουμε ένα μοναδικό κτίριο, το οποίο θα είναι ένα σούπερ μάρκετ. Πίσω ακριβώς από το σούπερ μάρκετ θα περάσουμε έναν πεζόδρομο. Στη συνέχεια, σε αυτά εδώ τα οικοδομικά τετράγωνα θα φτιάξουμε κάποιες πλατιούλες. Πολύ ωραία, και πάμε τώρα να βάλουμε και σταθμό μετρό στην περιοχή. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ το σταθμό του μετρό, τον οποίο τον βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Θα κάνουμε κάποιες συνδέσεις με το ψαροχώρι που έχουμε φτιάξει. Και πάμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις ζώνες, αφού πρώτα βάλουμε πεζοδρόμους στα οικοδομικά τετράγωνα. Ωραία, να ελέγξουμε για διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως πυροσβεστική. Θα χρειαστούμε σίγουρα ένα πυροσβεστικό σταθμό εδώ να καλύπτει και την κατοικημένη περιοχή ακριβώς απέναντι. Θα χρειαστούμε και ένα μεγάλο αστυνομικό τμήμα, το οποίο θα είναι ακριβώς δίπλα από τον πυροσβεστικό σταθμό. Και πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε τις ζώνες αρχικά για καταστήματα εδώ κοντά στον συγκοινωνιακό κόμβο, εδώ δίπλα από το σούπερ μάρκετ και γύρω από το σταθμό του μετρό, και όλα τα υπόλοιπα θα είναι ζώνες γραφείων. Πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε και τη σύνδεση του μετρό. Θα μεταφέρουμε και τη γραμμή. Πολύ ωραία, και πάμε τώρα σιγά σιγά να διαμορφώσουμε το λόφο πάνω στον οποίο θα φτιάξουμε τον εθνικό μας δρυμό.
θα επιλέξουμε ένα από τα υψηλά σημεία του λόφου. Πολύ ωραία. Έχουμε ξεμείνει από ό,τι βλέπω από χώμα. Πάμε να πάρουμε λίγο χώμα από εδώ. Θα δημιουργήσουμε ένα πλάτωμα. Σκάβουμε το βουνό, μαζεύουμε το χώμα και στη συνέχεια πάμε και βάζουμε το χώμα σε αυτό εδώ το λόφο, σε αυτό εδώ το βουναλάκι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σιγά σιγά να φτιάξουμε την είσοδο του Εθνικού Δρυμού. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θα βάλουμε αυτό το μοναδικό κτίριο, ούτως ώστε κάποιος επισκέπτης του Εθνικού Δρυμού να μπορεί να ανεβαίνει σε αυτή τη ρόδα και να έχει θέα ολόκληρη την πόλη, καθώς και τα περίχωρα της πόλης. Αλλά νομίζω έχω κάνει ένα βασικό λάθος. Θα το μεταφέρουμε προσωρινά εδώ και θα φτιάξουμε ξανά το δρόμο από την αρχή. Και νομίζω ότι το καλύτερο σημείο να μπει είναι εδώ. Πολύ ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα και την είσοδο για τον Εθνικό Δρυμό. Έχουμε ξεχάσει βέβαια κάτι πολύ βασικό. Να δημιουργήσουμε ζώνη, περιοχή για πάρκο. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την είσοδο του Εθνικού Δρυμού. Η είσοδος θα είναι σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς. Πάμε να φτιάξουμε κάποια μονοπατάκια. Και πάμε να βάλουμε κάποια από τα κτίρια του Εθνικού Δρυμού, της κατασκήνωσης, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Θα βάλουμε εδώ πέρα μία εστία, άλλη μία εστία εδώ και κοντά στις εστίες θα δημιουργήσουμε ζώνες για κατασκήνωση, μέρη για κατασκήνωση, θα φτιάξουμε κάποιες σκηνές κλπ. Πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξουμε μία περίφραξη. Πολύ ωραία. Το επόμενο που θα φτιάξουμε ακριβώς δίπλα από την είσοδο του πάρκου, του Εθνικού Δρυμού, θα είναι ένα τελεφερίκ. Το οποίο θα ξεκινάει ακριβώς δίπλα από το σταθμό του μετρό, τόσο ώστε αν κάποιος θέλει να ανέβει επάνω στο βουναλάκι να μπορεί να χρησιμοποιήσει το τελεφερίκ.
πολύ ωραία. Πάμε να φέρουμε νερό στον εθνικό δρυμό, σε καταστάσεις τις βασικές. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε κάποια πράγματα για να μπορέσει να πάει το ρεύμα πάνω στη ρόδα και σε εγκαταστάσεις του εθνικού δρυμού. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι, χρησιμοποιώντας ένα κόλπο, θα χρησιμοποιήσουμε το σεισμογράφο, θα φτιάξουμε ένα σεισμογράφο εδώ, άλλον ένα εδώ και άλλον ένα εδώ πέρα και θα τραβήξουμε και ρεύμα και νομίζω τα καταφέραμε να πάει ο ηλεκτρισμός επάνω στον εθνικό δρυμό. Θα το ονομάσουμε, θα του δώσουμε όνομα εθνικός δρυμός Ατλαντίδας. Ή τι θα λέγατε αν θα ήταν καλύτερο να το ονομάσουμε κατασκηνώσεις Ατλαντίδας, τι προτιμάτε από τα δύο. Θα αφήσουμε λοιπόν τον εθνικό δρυμό σιγά σιγά να εξελιχθεί και να φτάσει σε επίπεδο 2. Πάμε να δούμε λίγο το ζωολογικό κήπο, τον οποίο επίσης θα τον ονομάσουμε ζωολογικό κήπο Ατλαντίδας. Έτοιμος ο κήπος. Πάμε να δούμε η γειτονιά πως έχει εξελιχθεί. Να φτιάξουμε πάνω στην κεντρική λεωφόρο τις διασταυρώσεις. Δεν θέλουμε φανάρια, δεν υπάρχει λόγος για φανάρια. Πολύ ωραία. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να φτιάξω έναν τηλεοπτικό σταθμό και ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός θα γίνει ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο και ο τηλεοπτικός σταθμός θα γίνει ακριβώς εδώ απέναντι από αυτά τα γραφεία. Και σιγά σιγά πάμε να γεμίσουμε διάφορα κενά. Θα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο, φτιάχνοντας μικρά καταστήματα. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ πέρα ακριβώς δίπλα από το σταθμό του μετρό δεν θα φτιάξουμε καταστήματα. Θα βάλουμε μια περίφραξη για να μην δημιουργήσουμε ζώνες κατά λάθος στο μέλλον και θα φυτέψουμε κάποια δέντρα για να ομορφύνουμε το μέρος. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα πίσω από τα σχολεία επίσης θα φτιάξουμε ζώνες για μικρά καταστήματα. Το ίδιο και σε αυτά εδώ τα σχολεία και ακριβώς πίσω από το σταθμό του μετρό θα φυτέψουμε κάποια δέντρα. Εδώ σε αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα δεν ολοκληρώσαμε τη δημιουργία ζωνών για καταστήματα. Εδώ περιμετρικά από αυτά τα σχολεία επίσης θα φτιάξουμε ζώνες για μικρά καταστήματα γειτονιάς. Εδώ πέρα το νεκροταφείο έχει αδειάσει, θα φτιάξουμε και εδώ ζώνες για μικρά καταστήματα. Τα asset από ό,τι βλέπετε έχουν αποκατασταθεί και πάμε τώρα σε αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο έχει μείνει κενό. Εδώ ακριβώς και απέναντι από τη στάση του μετρό
Θα φτιάξουμε ζώνες για γραφεία. Οπ, συγγνώμη, εδώ πέρα κατέστρεψε ένα σπίτι κατά λάθος. Πολύ ωραία. Μπορούμε να φτιάξουμε και έναν παιδικό σταθμό, αλλά θα μας χαλάσει το πεζόδρομο εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μικρά καταστήματα για τη γειτονιά εδώ πέρα. Εδώ σε αυτά τα οικονομικά τετράγωνα υπάρχει αρκετός χώρος για να φυτέψουμε κάποια δεντράκια. Πολύ ωραία, το οικοδομικό τετράγωνο φαίνεται πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο ευχάριστο με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το σημείο δεν θα φτιάξουμε εμπορικά καταστήματα, θα φτιάξουμε όμως κάποια κτίρια γραφείων. Τα κτίρια γραφείων δεν δημιουργούν ηχορύπανση όπως τα εμπορικά καταστήματα και επειδή ήδη αυτή η περιοχή είναι, με τα κέντρα διασκέδασης είναι επιβαρημένη, έχουμε φτιάξει αυτή τη ζώνη ασφαλείας, ας το πούμε, για να μην μεταδίδεται η φασαρία. Σε αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο θα φυτέψουμε δέντρα για να το μορφύνουμε. Πολύ ωραία. Εδώ σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο νομίζω μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα λύκειο. Είναι από τις μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή της πόλης. Ναι. Θα επαναφέρουμε αν μπορέσουμε το πεζόδρομο. Και σε αυτά εδώ τα κουτάκια που έχουν μείνει κενά, θα φτιάξουμε μικρά καταστήματα, μικρά εμπορικά καταστήματα. Θα συμπληρώσουμε και αυτά εδώ που είχαμε αφήσει για να δημιουργηθούν μικρά καταστήματα. Σε αυτό εδώ το σταθμό του μετρό θα φυτέψουμε κάποια δέντρα και για να μπλοκάρουν τα δέντρα την ηχορύπανση, αλλά και για ομορφιά, αν μπορέσω να βάλω εδώ, ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο επίσης θα φτιάξουμε μικρά καταστήματα, το έχουμε αφήσει κενό. Εδώ μπροστά από το πανεπιστήμιο θα φτιάξουμε μία πλατεία, ίδια με αυτή από εδώ αριστερά. Και θα βάλουμε περιφράξεις να ομορφύνουμε και θα φυτέψουμε δέντρα να ομορφύνουμε το χώρο. Καλύτερα. Εδώ πέρα τι πρόβλημα έχουμε, δεν έχουμε αρκετούς εκπαιδευμένους εργαζόμενους από φύτους πανεπιστημίου. Νομίζω από πανεπιστήμιο είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την κάλυψη. Θα το ελέγξουμε αμέσως. Ναι, από λύκειο και δημοτικό θα χρειαστούμε ενίσχυση σε επόμενη επέκταση της πόλης. Σε αυτά εδώ τα οικοδομικά τετράγωνα μπορούμε να φτιάξουμε ζώνες για εμπορικά καταστήματα, για μεγάλα εμπορικά καταστήματα.
Ο εθνικός δρυμός πολύ σύντομα θα φτάσει στους 500 επισκέπτες και θα προσθέσουμε κάποια από τα κτίρια. Θα επιταχύνουμε λίγο το παιχνίδι. Η Εμπορική Ακαδημία κινδυνεύει να χάσει φήμη. Για ποιο λόγο όμως? Δεν έχουμε αρκετούς φοιτητές. Δεν μπορεί. Πώς έχουμε... Θα έχουμε φτιάξει τα κτίρια. Πιθανόν χρειαζόμαστε και άλλα κτίρια και άλλες... και άλλες φοιτητικές εστίες για να έρθουν και άλλοι φοιτητές. Θα φτιάξουμε αμέσως. Ωραία, ο Εθνικός Δρυμός ανέβηκε επίπεδο. Θα πάμε να τον πήγε δύο αστέρων. Θα πάμε να προσθέσουμε από τα κτίρια που ξεκλειδώσαμε. Πάμε να δούμε. Ωραία, έχουμε φτιάξει αυτή εδώ την εξέδρα για να βλέπουν τη θέα οι επισκέπτες. Θα φτιάξουμε προς όλα τα σημεία του ορίζοντα από μία εξέδρα για να μπορούν να απολαμβάνουν οι επισκέπτες τη θέα. Αυτό εδώ είναι μία υπαίθρια κατασκήνωση. Θα τη φτιάξουμε σε αυτό εδώ το σημείο και πληρούμε πλέον πληρούμε τις προδιαγραφές όσον αφορά το επίπεδο διασκέδασης του Εθνικού Δρυμού για να πάει σε τρία αστέρια. Πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τα τελεφερήκα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ελέγξουμε κάποιες από τις βασικές υπηρεσίες πόλης. Από ηλεκτρισμό είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να φτιάξουμε για την ίδρυυση και νομίζω το καλύτερο σημείο είναι αυτό εδώ. Πάμε να το διαμορφώσουμε και να φτιάξουμε μερικές αντλίες νερού. Πολύ ωραία. Μπορούμε σιγά σιγά να καταστρέψουμε εδώ αυτό το σουβλάκι που έχουμε δημιουργήσει. Για να δούμε τώρα. Έχουμε πάρα πολύ καλή κάλυψη όσον αφορά το νερό. Ναι, πάμε να φτιάξουμε άλλη μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε κοιτώντας τις υπηρεσίες μας. Εδώ σε αυτή την περιοχή θα υπάρξει σύντομα πρόβλημα με τα σκουπίδια, γι' αυτό θα φτιάξουμε ένα κέντρο μεταφοράς, συλλογής και μεταφοράς σκουπιδιών. Έφτιαξα λάθος δρόμο, ποδηλατόδρομο, δεν θέλουμε ποδηλατόδρομο εδώ. Θα το φτιάξουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Ήθελα να το κρύψω αν γινότανε από εδώ. Αλλά θα το φτιάξουμε
εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε μικρά μαγαζάκια εδώ για να μεταφερθεί το ρεύμα και θα το κρύψουμε με δέντρα. Αυτό εδώ το δέντρο δεν το θέλουμε, αυτά εδώ τα δέντρα δεν τα θέλουμε μέσα στη γραμμή του τρένου. Γι' αυτό το λόγο θα φτέψουμε πιο μικρά δέντρα, πιο διακριτικά, να μην πηγαίνουν πολύ ωραία. Νομίζω η πόλη μας είναι πιο συμμαζεμένη πλέον. Έχει ένα καταπληκτικό σημείο για να μπορεί να απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες την ησυχία τους. Να μπορούν να κάνουν κατασκήνωση. Βλέπετε ήδη πάρα πολλοί επισκέπτες βρίσκονται μέσα στον Εθνικό Δρυμό. Στις 2.500 επισκέπτες θα πάει στο επόμενο επίπεδο. Εδώ από ό,τι φαίνεται βελτιώσαμε λιγάκι την κατάσταση με τους φοιτητές. Χρειαζόμαστε βέβαια και άλλους για να μπορέσουμε να φτάσουμε το επίπεδο και να πάει το πανεπιστήμιο να αναγνωριστεί και άλλο και να ανέβει επίπεδο. Λοιπόν, βασικά λίγο πριν κόψω το βίντεο, καλό θα ήταν να συνεχίσουμε να κοιτάξουμε λίγο τις ανάγκες μας. Πυροσβεστική κάλυψη είναι εντάξει, αυτή η γειτονιά συνεχίζει και έχει έλλειμμα. Η εγκληματικότητα είναι εντάξει. Να ελέγξουμε τις γραμμές του τραμ. Η γραμμή 1 είναι εντάξει. Η γραμμή 2 επίσης είναι εντάξει, να ελέγξουμε το μετρό. Η γραμμή 1, αμάν. Σε αυτόν εδώ το σταθμό περιμένουν 1283 επιβάτες. Οι σειρμοί που έχει το μετρό μας δεν χωράνε πάνω από 150 άτομα. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Έχω κάποια assets, θα χρησιμοποιήσω αυτούς εδώ τους σειρμούς, οι οποίοι έχουν χωρητικότητα 900 άτομα ανά σειρμό και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε ξανά να δούμε το μετρό. Ωραία, με αυτούς τους σειρμούς νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη γραμμή. Και η δεύτερη γραμμή από ό,τι φαίνεται έχει πρόβλημα. Θα ανεβάσουμε τον αριθμό των σειρμών που εξυπηρετούν τη γραμμή. Στη συνέχεια θα δούμε την ανεργία, είναι στο 4%. Νομίζω κάπου εδώ ολοκληρώνεται το βίντεο. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ελέγξαμε όλα τα προβλήματα που έχει η πόλη μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.